Θέλω λίγο να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Πάμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες από την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Και θα αναφερθούμε σε ένα οδηπορικό, σε ένα από τα γνωστά ρεπορτάζ της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία, τις φωτογραφίες. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε κατεστραμμένα σπίτια, βλέπουμε μια τραγωδία με αφορμή το φωνικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021. Ο χρόνος σταμάτησε σε πολλές περιοχές και εκεί βρέθηκε ο συνάδελφος, ο Χριστόφορος Παπαδάκης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χριστόφορος καταγράφει μέσα από οδηπορικά, μέσα από το φακό, μέσα από την κάμερά του, θέματα τα οποία μας απασχολούν, μας προβληματίζουν και μας ανησυχούν. Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο συνάδελφος. Χριστόφορο, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, Νίκο. Και βέβαια να δούμε και το πρωτοσέλιδο. Αν μπορούμε λίγο με τη βοήθεια του Χρήστου. Χρήστο, πάμε να δούμε λίγο το πρωτοσέλιδο εδώ. Ποιος ή ο Τάσος μπορεί. Το σημερινό της εφημερίδας. Ανοιχτές πληγές αναφέρει σήμερα η Νέα Κρήτη. Αρκαλοχώρη, ένα χρόνο μετά τον σεισμό. Ο διπορικό της εφημερίδας Χριστόφορος Παπαδάκης στην περιοχή. Οι οικισμοί που σβήστηκαν από τον χάρτη. Κυριολεκτικά, όχι μόνο μεταφορικά, σβήστηκαν από τον χάρτη. Οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις που έχουν ένα κενό γράμμα, έχουν μείνει στο κενό, δεν έχουν υλοποιηθεί. Και ακόμα και να μείνουν χωρίς ρεύμα, απειλούνται οι σεισμόπληκτοι. Χωρίς ρεύμα. Θα μας τα πει αναλυτικά με φόντο και αυτές τις φωτογραφίες ο συνάδελφος, ο Χριστόφορος Παπαδάκης. Πριν σχολιάσουμε μία-μία τις φωτογραφίες, Χριστόφορο, θέλω να πεις λίγο ένας δημοσιογράφος ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ. Ο οποίος καταγράφει αυτές τις εικόνες. Πώς νιώθει ένα χρόνο μετά? Καταρχάς, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ένα χρόνο μετά πηγαίνοντας στην περιοχή να συναντήσω τέτοιες εικόνες. Εικόνες οι οποίες παραπέμπουν σε βομβαρδισμένο τοπίο, στην κυριολεξία. Αν μπορούμε, Θεοδόρα, λίγο ακριβώς να βλέπουμε και τις εικόνες ταυτόχρονα. Εικόνες οι οποίες βεβαίως δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, διότι έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος. Ακριβώς σήμερα συμπληρώνεται ένας ολόκληρος χρόνος και παρά την αρχή κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Θυμόμαστε όλοι ότι αρχικά ο κρατικός μηχανισμός πραγματικά κινητοποιήθηκε άμεσα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, γενικοί γραμματείς και πάει λέγοντας. Κοίτα, Χριστόφορε. Οι οποίοι πραγματικά κέρδισαν τις εντυπώσεις. Να τα βάλουμε τα πράγματα. Ο μηχανισμός πάντα, ξέρεις, κινείται και ενεργοποιείται. Το πρώτο διάστημα, τα πρώτα 24 ώρα μιας καταστροφής, μιας τραγωδίας, μιας απώλειας. Το θέμα είναι τι θα γίνει ένα χρόνο μετά, τι γίνεται ένα χρόνο μετά. Μας έλεγαν οι εκπρόσωποι των κατοίκων εκεί, αλλά και ήδη κάτοικοι, ότι όσο ήταν στραμμένα πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας, ναι, γίνονταν διάφορα πράγματα. Από τη στιγμή που εμείς σταματήσαμε να ασχολούμαστε, γιατί δεν είχαμε κάποιες άλλες εξελίξεις γι' αυτό το λόγο φυσικά. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε, η αλήθεια είναι, αλλά με την ίδια ένταση, φαντάζομαι, έχεις δίκιο, η επικαιρότητα τρέχει. Με αυτή την έννοια το λένε, λοιπόν. Τους ξέχασαν και οι αρμόδιοι. Βέβαια, η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια προφανώς είναι κάπου στη μέση. Δεν θα μιλήσει κανείς για έλλειψη πολιτική βούλησης, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για το τέρας της γραφειοκρατίας. Για τους φακέλους δηλαδή των σεισμόπληκτων, οι οποίοι στοιχίζουν λόγω της χρυσής υπογραφής των μηχανικών από 1.500 έως 3.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να αποθαρρυνθούν οι άνθρωποι και ειδικά αυτοί που είχαν μικρότερες ζημιές, καθώς αυτά τα χρήματα τα οποία θα έδιναν στο μηχανικό θα τα δώσουν καλύτερα να φτιάξουν το σπίτι τους, αν βεβαίως μπορούν. Μάλιστα, λοιπόν. Είχαμε 3.000 ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, να μετακομίσουν σε άλλες περιοχές, να πάνε ακόμα και στα μετόχια τους για να συνεχίσουν τη ζωή τους και βέβαια τους ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν στους οικίσκους και διερωτώνται τελικά πότε αυτό το κράτος θα μεριμνήσει ούτως ώστε να ανοικοδομήσουν τα σπίτια τους. Έκανες και ένα οδηπορικό σε ποια περιοχή, στην περιοχή? Ξεκίνησα από το Αρκαλοχώρι, ναι, και στη συνέχεια πήγα στο Χουμέρι, ένα χωριό το οποίο πραγματικά έχει σβηστεί από είναι το φάντασμα, χάρτη. Χωριό φάντασμα. Χωριό φάντασμα. Ακριβώς δίπλα είναι οι οικίσκοι, μένουν κάποιες οικογένειες, γύρω στις 10 οικογένειες. Ήταν έτσι κι αλλιώς ένα μικρό χωριουδάκι. Οι άνθρωποι λοιπόν πραγματικά διαρωτώνται πότε θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για να μπορούν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους. Αυτό τους ενδιαφέρει. Και μάλιστα, βέβαια φοβούνται λοιπόν, μήπως παραμείνουν εκεί και δεν είναι τόσο προσωρινή η διαμονή τους. Να επανέλθουμε στο Αρκαλοχώρι, να ξαναπροβληθούν από πίσω οι φωτογραφίες του συναδέλφου και τα πλάνα του Χριστόφορου του Παπαδάκη και να επιχειρήσουμε και σύνδεση με την περιοχή. Είναι πανέτοιμος ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Δημοτικού Αρκαλοχωρίου. Θα πούμε και θα αναφερθούμε στο λόγο που θα συνδεθούμε ένα τελευταίο πρώτο σχόλιο
Μάλλον ένα τελευταίο σχόλιο της πρώτης ενότητας που θέτουμε για το Αρκαλοχώρι. Εγώ θα έλεγα ότι αυτά τα οποία, κάτι το οποίο δεν είχε προφανώς πρώτη φορά έτσι είχε δημοσιοποιηθεί, ήταν αυτό που είχε να κάνει με το ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Ακριβώς επειδή χρωστάει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος για τους οικίσκους 213.000 ευρώ συνολικά, εκ των οποίων τα 75.000 ευρώ περίπου είναι τα τέλη σύνδεσης, η ΔΕΗ κάθε μέρα παραμέρα τους λέει ότι θα κόψουμε το ρεύμα στους οικίσκους. Γίνεται ένας αγώνας να καλυφθεί αυτό το ποσό από την κυβέρνηση. Και όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, υπήρξε δέσμευση του Υπουργού ότι θα καλύψει αυτό το ποσό αυτό. Φανταστείτε, αν κοπεί το ρεύμα σε μεταλλικά κουτιά μέσα, αυτοί οι άνθρωποι τι θα αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει συνέχεια. Δεν νομίζω να μπούμε καν σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη διαδικασία και να έχουμε και αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, ένα χρόνο μετά, στο δημοτικό σχολείο της περιοχής, το οποίο επλήγησε, το οποίο καταστράφηκε, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά, δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως πρωτοβουλία. Έχει ανέβει στο διαδίκτυο ένα βίντεο. Στο λογαριασμό, συγκεκριμένα για να είμαι ακριβής, του κυρίου Άρη Λαμπράκη, του Προέδρου του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων, το οποίο είναι γροθιά στο στομάχι. Ένα βίντεο, νομίζω εμείς τέτοιο βίντεο δημοσιογράφοι, ίσως να μην δημιουργούσαμε, να μην φτιάχναμε καθόλου. Λοιπόν, με κάποιες εικόνες χαρακτηριστικές, με χρώματα τα οποία παραμένουν στην καρδιά εκεί των ντόπιων, τα χρώματα του σχολείου, αναλύωτα και δεν έχουν φθαρεί, καθώς ένα σχολείο το οποίο το αγάπησαν, το αγαπούν και θα το αγαπούν. Δεν είναι απλά μία στέγη, μία υποδομή. Και δεν έχει ληφθεί καμία απολύτως, δεν έχει πάρθει καμία απολύτως πρωτοβουλία, δεν έχει ληφθεί καμία απολύτως απόφαση για την επόμενη μέρα. Βλέπουμε πλάνα από το βίντεο και θέλω να πάμε στον κύριο Άρη Λαμπράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ο χρόνος σταμάτησε στο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου πέρυσι τέτοια εποχή. Την καλησπέρα μας, κύριε Λαμπράκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Είναι αυτό το συναισθηματικό δέσιμο και αυτές οι απαντήσεις και οι πρωτοβουλίες που δεν έχετε πάρει και δεν έχετε λάβει. Καταρχάς, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και θα ήθελα να πω πρώτα ότι ευχαριστούμε τον Θεό που βγήκαν τα παιδιά μας σώα, χωρίς τραυματισμούς, σε τέτοια μέρα από το δημοτικό, το πρώτο δημοτικό σχολείο Αρκαλοχωρίου. Όπως βλέπετε και στα πλάνα, το σχολείο έχει καταστραφεί. Το σχολείο έχει καταστραφεί, το βλέπουμε στα πλάνα. Τι έπρεπε να γίνει, κύριε Λαμπράκη, μέχρι και σήμερα και δεν έχει γίνει? Φανταστείτε ότι ένα χρόνο τώρα δεν έχει το ελληνικό κράτος πάρει απόφαση για το αν θα καταδραστεί ή όχι το σχολικό κτίριο του πρώτου δημοτικού. Όλοι μας βλέπουμε ότι ούτε καν επιδιορθώνεται. Είναι μια προφανής λύση η κατεδάφιση. Και όμως εδώ και ένα χρόνο τέτοια λύση δεν έχουμε ακούσει. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μηνώα Ποδιάδος, που με την απόφαση του 6/6/22 τάσεται υπέρ της κατεδάφησης των σχολικών κτηρίων που στεγάζουν το πρώτο δημοτικό και το γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου και υπέρ της κατασκευής νέων σχολικών κτηρίων. Μάλιστα. Χριστόφορο. Θέλω να πω καταρχάς ότι σε ό,τι αφορά τα σχολεία, θυμάμαι τότε ότι είχαν κερδίσει πραγματικά τις εντυπώσεις οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επέδειξαν πολύ σοβαρή και πολύ υψηλού επίπεδου ετοιμότητα. Γιατί θυμόμαστε ότι ο Εγγέλαδος χτύπησε σε ώρες που τα παιδιά ήταν στο σχολείο. Ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι απέδειξε για άλλη μια φορά η ετοιμότητα. Έχεις δίκιο, ξέρεις. Πόσο χρήσιμη πραγματικά είναι στην κοινωνία. Ετοιμότητα δεν έχει γιατί δείξει. Κατά καιρούς ακούγονται διάφορα και λέγονται διάφορα. Έτσι. Ετοιμότητα δεν έχει δείξει το κεντρικό κράτος και αρμόδιο, κύριε Λαμπράκη. Οπότε η λύση λοιπόν για αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί είναι η κατεδάφιση του σχολείου. Σωστά. Για μας ναι. Για μας, ναι. Σαν σύλλογο γονέων του πρώτου δημοτικού, είναι αυτή η λύση. Για το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος είναι αυτή η λύση. Περιμένουμε το κεντρικό κράτος. Δυστυχώς έχουν να πάρουν απόφαση πολλά υπουργεία, η αρχή που διαχειρίζεται τα σχολικά κτίρια, και μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα της γραφειοκρατίας δεν έχουμε ακόμα ένα χρόνο μετά έστω την απόφαση της κατεδάφησης. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Απαντήσεις έστω σε τοπικό επίπεδο έχετε λάβει? Έχετε χτυπήσει κάποιες πόρτες? Πέρα από το γεγονός ότι εμπλέκονται συναρμόδια υπουργεία, γνωρίζουμε την ελληνική γραφειοκρατία,
Η απάντηση ποια είναι? Σε τοπικό επίπεδο η απάντηση είναι ότι είναι προφανώς μαζί μας οι δημοτικές αρχές, η δημοτική αρχή και οι τοπικοί βουλευτές. Από εκεί και πέρα την απόφαση την παίρνουν άλλοι. Αυτή είναι η δική τους απάντηση. Εμείς βέβαια, που αυτό είναι η πραγματικότητα, εξακολουθούμε να κάνουμε μάθημα σε οικίσκους. Μάλιστα. Το πώς κάνουμε μάθημα σε οικίσκους, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστούμε πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα. Και αν κοπεί φυσικά το ρεύμα, θα κοπεί και στα σχολεία, έτσι. Είναι η απειλή αφορά και τα σχολεία. Μάλιστα. Που στεγάζονται. Σωστό. Δεν είναι μόνο οι οικίσκοι που μένουν οι άνθρωποι είναι πάνω. Είναι και στα σχολεία. Είναι και τα σχολεία του μάλιστα, πρώτου μάλιστα. Δημοτικού και του Γυμνασίου Ρεκαλοχωρίου. Κύριε Λαμπράκη, ξέρετε, άνω τελεία θα βάλουμε τώρα. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα το ξαναπιάσουμε το θέμα. Θα αφήσουμε ένα χρονικό περιθώριο δημοσιογραφικά. Θα το καλύψουμε ξανά. Και μεταξύ μας βέβαια θα υπάρξει μια έτσι, συνεργασία και ετοιμότητα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, Χριστόφορο, και εμείς άνω τελεία θα το ξαναπιάσουμε το θέμα. Καλώς. Να σου πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο για το οδηπορικό. Φαντάζομαι θα υπάρχει και συνέχεια. Μέσα από τα οδηπορικά, κάποιες φορές κινητοποιείται και ο μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός. Εγώ να ευχαριστήσω τους κατοίκους και τους εκπροσώπους των κατοίκων. Που συνεργάστηκαν βέβαια. Και τη δημοτική ακριβώς. Αρχή βεβαίως, γιατί είχαμε μια καλή συνεργασία. Μάλιστα, μάλιστα. Στο να βγει ένα πιστεύω αποτέλεσμα ικανοποιητικό για την ενημέρωση του κόσμου και για να σταλούν κάποια μηνύματα εκεί που πρέπει να σταλούν τα μηνύματα. Λοιπόν,